Θέλεις. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήρια μου στην ομάδα του Ερμή για δύο λόγους. Το ένα, ότι κατάφερε από τον πρώτο χρόνο στην κατηγορία να πάει στο τελικό κυπέλλου. Και για το δεύτερο λόγο, ότι ένας συνάδελφος Κύπρος προπονητής θα βρίσκεται για δεύτερη φορά στο τελικό κυπέλλου. Για την ομάδα του Απόλλωνα, νιώθω ότι τον τελευταίο χρόνο τον έχουμε ανεβάσει επίπεδο, έχουμε διεκδικήσει και διεκδικούμε αρκετούς στόχους. Παίξαμε στο Europa League, διεκδικούμε το στόχο στο πρωτάθλημα. Καταφέραμε να είμαστε το φαβορί για τον τελικό του κυπέλλου και όλα αυτά σίγουρα αντικατοπτρίζουν μια μεγάλη προσπάθεια και είναι άξιοι συγχαρητηρίων όλοι όσοι συμβάλλουν στις επιτυχίες αυτές, αλλά ειδικότερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι πραγματικά δίνουν τα πάντα από το καλοκαίρι που ξεκινήσαμε για να βρισκόμαστε εδώ. Ξανά τα συγχαρητήρια μου και καλή επιτυχία στο συνάδελφο του Μίκου. Ευχαριστήσω τον φίλο του Χριστάκη για τα καλά λόγια. Αυτή η βραδιά για μας είναι μεγάλη. Είναι μια μέρα η οποία πιστεύαμε ότι μπορούσε αυτή η ομάδα να πάει στο τελικό. Προσπαθήσαμε με τα παιδιά αυτό που βγάζα στο γήπεδο μέχρι τώρα. Πιστεύω τους, με την μαγιά τους, με την καρδιά τους που μίλησαν απόψε και όχι με τις τσέπες που είναι γεμάτες λεφτά, αλλά με τις τσέπες που οποία μιμώνται αυτά που πρέπει στην ώρα τους, αλλά παρένταξαν αυτή τη δυναμική, αυτόν το πάθος, απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα. Εδώ θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον φίλο τον Χριστάκη, γιατί ο Χριστάκης δεν έχει να απολογηθεί σε κανένα για αυτά που έπραξε στον Απόλλωνα. Αντιθέτως, μόνο περηφάνεια πρέπει να νιώθει για αυτά τα επιτεύγματα. Και το είδω και εμείς και εγώ που ξεκινάω τώρα, σίγουρα θα ήθελα να φτάσω αυτά που έχει πετύχει μέχρι τώρα ο συνάδελφος ο Χριστάκης. Για το απόψινό παιχνίδι, όπως είδατε όλοι, ήταν ένα παιχνίδι που προσφέρε πάρα πολλές συγκινήσεις. Πρώτο επίχρονο από τον Άση. Είχε βρει καλύτερες ευκαιρίες από εμάς, μπορούσε να προηγηθεί. Όμως, το παιχνίδι έγινε στο 90. Αυτό που τονίζαμε και μιλήσαμε με τα παιδιά, είχαμε δουλέψει, ήταν ότι μπορεί να δεχόμαστε γκολ, όπως και δεχτήκαμε. Δηλαδή, όταν γεμίσαμε δύναμη, ο κόσμος μας βοήθησε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό το παιχνίδι για μας είναι μια αφετηρία. Έτσι θέλω να πιστεύω. Έτσι θέλω να καταλάβουν οι συγχωριανοί μας στο χωριό, να πιστέψω σε αυτή την μικρή ομάδα και να έρθουν κοντά. Πολλά συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά, σε αυτά τα βοηθήρια. Ειλικρινά το του λέω, το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, νιώθω περήφανος. Του λέω με αυτά τα παιδιά και δεν εννοώ μόνο τα παιδιά στα πολιτήρια, αλλά και τα παιδιά που είναι στη διοίκηση, γιατί αυτοί οι παιδιά είναι. Δεν είναι οι άνθρωποι που έχουν τις τσέπες γεμάτες και αυτοί, αλλά άνθρωποι απλοί, οι οποίοι από το εσωτερικό τους ζήτουν τα πάντα για αυτή την ομάδα. Μακρηγόρησα, αλλά θα ήθελα να πω από την ομαδική μου αφήσετε ακόμα ένα δύο λεπτά. Η απόψινή νίκη είχε φέρει μεγάλη χαρά στην ομάδα. Κάποια μικροπροβλήματα που είχαμε στην ομάδα
κάποιες αντιπαραθέσεις. Νομίζω ότι αυτή η νίκη έχει δέσει αυτά τα άτομα. Γιατί ο Ερμήν με αυτούς τους ανθρώπους είναι πολύ δυνατός. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από κανένα. Όταν είδα αυτή τη στιγμή, σίγουρα το χάρηκα διπλά. Να κλείσω. Σίγουρα είμαι λίγο συγκινημένος από αυτά που έχω πετύχει από αυτά τα παιδιά. Θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα. Ο Νίκος ο Παναγιώτης γράψε τη δική του ιστορία σαν ποδοσφαιριστής. Και προσπαθεί σαν προπονητής. Αυτή τη στιγμή ο Ερμής είναι η ομάδα η οποία μου δίνει ψωμί. Και δουλεύω σε αυτή την ομάδα για αποκλειστικό μόνο το μυαλό μου εδώ. Έχω ένα γιο μου παίζει ποδόσφαιρο, ο οποίος είναι το ψωμί που παίρνει και δεν χρειάζεται το όνομα του πατέρα του στην πλάτη. Ευχαριστώ. Μπράβο, Νίκο!